Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιχειρησιακού Σωματείου του Ξενοδοχείου Athens Marriott και των εργαζομένων, εκφράζω την αμέριστη συμπαράστασή μας και την αλληλεγγύη μας στον αγώνα των απολυμένων συναδέλφων μας στο Grand Hyatt. Ο αγώνας αυτός αποτελεί αγώνα όλων των εργαζομένων του κλάδου για μια ζωή με δικαιώματα και αξιοπρέπεια. Μια ζωή που θα βάζει τις ανάγκες μας πάνω από τα κέρδη των εργοδοτών. Έχουμε τη δύναμη, συνάδελφοι. Εξάλλου, αυτό δεν κρύβεται. Δεν κρύβεται ο πανικός του, που με τρομοκρατία και απολύσεις προσπαθούν να βάλουν φρένο στα δικαιώματά μας και στις διεκδικήσεις μας. Πάντα φυσικά με σύμμαχο τις κυβερνήσεις που απλόχερα έχουν χαρίσει η μία μετά την άλλη ένα τεράστιο νομικό οπλοστάσιο για να μας εξαθλιώνουν, ώστε να αυξάνονται τα κέρδη των ξενοδόχων. Αυτή είναι η ανάπτυξή τους. Κέρδη για τους ξενοδόχους, φτώχεια, καταστολή για εμάς, τους εργαζόμενους στο τουρισμό. Το κράτος έχει αποδείξει άλλωστε, εδώ και καιρό, το ταξικό του ρόλο. Είναι πάντα παρόν για να προστατέψει τα μεγάλα συμφέροντα. Είμαστε σήμερα εδώ με εκπροσώπους από όλα τα επιχειρησιακά σωματεία, με το συνδικάτο μας. Απαιτούμε να γυρίσουν άμεσα όλοι οι συνάδελφοί μας στην εργασία τους, με όλα τους τα δικαιώματα, όπως προβλέπει η κλαδική μας σύμβαση. Και τους κάνουμε γνωστό ότι η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Το όπλο μας είναι η αλληλεγγύη μας. Θα μας βρίσκουν πάντα μπροστά τους και κάθε φορά πιο οργανωμένους και πιο δυνατούς. Καλή συνέχεια, συνάδελφοι. Συνάδελφοι, το τελευταίο διάστημα, με τη δικαιολογία της χαμηλής πληρότητας, χιλιάδες ξενοδοχοϋπάλληλοι στην Αττική, με συμβάσεις εκπεριτροπής ορισμένου χρόνου, σταμάτησαν να εργάζονται, με αποτέλεσμα να μην έχουν καθόλου εισόδημα. Στο Royal Olympic, ο εργοδότης αρνείται να τους καταβάλει εγκαίρως ακόμα και αυτό το επίδομα αδείας που δικαιούνται, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοί μας να μην έχουν να καλύψουν ούτε τις βασικές τους ανάγκες. Πλέον είναι γνωστό η σπάση ότι αυτές οι συμβάσεις, εκτός από ευελιξία στον εργοδότη και τακτικοποίηση της παραγωγής, προκειμένου να μειωθεί το εργατικό κόστος, έχουν γίνει και εργαλείο για να χειραγωγούν και να τρομοκρατούν τους σύγχρονους δούλους όπως μας θέλουν εμάς τους εργαζόμενους στα ξενοδοχεία. Το ίδιο και χειρότερα είναι οι συνάδελφοι στα εργολαβευτικά γραφεία, αν κρίνουμε και από τα παιχνίδια που παίζουν εις βάρος τους στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, όπου απέλυσαν δεκάδες εργαζόμενους από εργολαβικό γραφείο γιατί δεν δέχτηκαν την εργοδοτική αυθαιρεσία και τη μη τήρηση και εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης. Μάλιστα, η διεύθυνση για να τρομοκρατήσει τους υπόλοιπους εργαζόμενους του ξενοδοχείου δεν δίστασε να απολύσει καμαριέρα που είναι εκλεγμένη στην κεντρική διοίκηση του συνδικάτου, παραβλέποντας τον νόμο περί προστασίας της συνδικαλιστικής δράσης. Συνάδελφοι, αν δεν αντιδράσουμε με κοινή μοίρα για όλους μας σε λίγα χρόνια, θα είναι οι συμβάσεις μιας ημέρας ή των μηδενικών ωρών κατά το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο και εργασία μέσω τέτοιων δουλεμπορικών χωρίς κανένα δικαίωμα, τα οποία όπως βλέπουμε θα λειτουργούν σαν δικλίδα ασφαλείας, έτσι ώστε να καταργείται κάθε διεκδίκηση και συνδικαλιστική δράση. Μπροστά σε αυτό το δυσίωνο μέλλον, η αντίθεση και αντίδρασή μας πρέπει να είναι άμεση και αποφασιστική. Η αλληλεγγύη μας στους απολυμμένους συναδέλφους μας είναι καθήκον μας και μονόδρομος, αν θέλουμε να καλυτερεύσουμε και τις δικές μας προοπτικές για καλύτερες συνθήκες εργασίας, για εξασφάλιση του 8ωρου πενθήμερου, για καλύτερους μισθούς που θα μας επιτρέπουν να ζούμε με αξιοπρέπεια εμείς και οι οικογένειές μας, ώστε να μην ψάχνουμε δεύτερη και τρίτη δουλειά για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Βρισκόμαστε και πάλι μπροστά σε μια εργοδοτική αυθαιρεσία και δεν μπορούμε να μείνουμε αμέτωχοι και παθητικοί θεατές. Το ξενοδοχείο Grand Hyatt, ένα μεγαθύριο με 538 δωμάτια και 5 μόνιμες καμαριέρες, έχει απογειώσει την εκμετάλλευση μέσα από το σύγχρονο δουλεμπόριο που έχει επιλέξει για την κερδοφορία του. Μέσα δηλαδή από συνεχείς συνεργασίες και διάφορες εργολαβικές εταιρείες που του προσφέρουν φθηνό και ευέλικτο προσωπικό και που αποδεδειγμένα διαπράττουν σωρία παραβάσεων σε βάρος των συναδέλφων,
δεν καταβάλουν τα επιδόματα που προβλέπονται από την κλαδική μας σύμβαση, δεν δηλώνουν τις πραγματικές τους ειδικότητες, δεν τους δίνουν αναλυτικές αποδείξεις μισθοδοσίας κτλ. Η διεύθυνση του Grand Hyatt έχει την ευθύνη για την εκδικητική απόλυση των 14 εργαζομένων, μέσα στους οποίους βρίσκεται και μία καμαριέρα εκλεγμένη στην κεντρική διοίκηση του συνδικάτου, επειδή τόλμησαν να διεκδικήσουν τα αυτονόητα, να πληρώνονται δηλαδή όπως πρέπει και δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από τον κάθε εργολάβο συνεργάτη της. Να πάρει πίσω τους απολυμμένους συναδέλφους, να σταματήσει την κοροϊδία με όλα τα εργολαβικά και να προσλάβει με απευθείας πρόσληψη τους εργαζόμενους. Θα στηρίξουμε με κάθε τρόπο τον αγώνα για επαναπρόσληψη των συναδέλφων και τα δίκαια αιτήματά τους που αφορούν σε όλους τους εργαζόμενους του συγκεκριμένου ξενοδοχείου. Η δύναμή μας, άλλωστε, βρίσκεται στην ενότητα και την αλληλεγγύη. Το Σωματείο Εργαζομένων του Intercontinental Athens καταγγέλει τις απαράδεκτες πρακτικές της διεύθυνσης του Grand Hyatt Athens που έχουν να κάνουν με μαζικές απολύσεις συναδέλφων μας στο ξενοδοχείο, που αντέδρασαν στις αυτερεσίες και την εκμετάλλευση των εργολαβικών δουλεμπορικών γραφείων, αλλά και στην επιχείρηση τρομοκράτησης από την εργοδοσία, ακόμα και με απόλυση σε όποιον τολμά να καταγγέλει τις απαράδεκτες συνθήκες που επικρατούν στον χώρο δουλειάς και να έρχεται σε επαφή με το σωματείο του. Όπως φαίνεται, το πλάνο της διεύθυνσης είναι να φημώσει κάθε φωνή που μπροστά στις καταχρηστικές πρακτικές της εργοδοσίας μιλάει και ζητάει τα αυτονόητα όσο αφορά τα δικαιώματά μας και γι' αυτό επιχειρεί να επιβάλλει νεκρική σιγή. Το σωματείο μας εκφράζει την αλληλεγγύη και τη στήριξη στους συναδέλφους μας στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens και σε συντονισμό με το κλαδικό Συνδικάτο Επισητισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Αττικής και τα υπόλοιπα επιχειρησιακά σωματεία, καλούμε όλους τους εργαζόμενους στο ξενοδοχείο αλλά και συνολικότερα στο κλάδο να μην επιτρέψουν να περάσει η αυθαιρεσία και η τρομοκρατία της εργοδοσίας, να παλέψουμε ώστε οι απολυμμένοι συνάδελφοί μας να επιστρέψουν άμεσα στις δουλειές τους.